Σήμερα, 1η του Μάρτη, έχουμε και την παγκρίτια κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, η οποία θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του Συλλόγου στο Ηράκλειο, τον κύριο Γιώργο Τζουλιαδάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων. Καλημέρα σας, κύριε Τζουλιαδάκη, από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Τζουλιαδάκη, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και αν έχετε τη δυνατότητα να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά θα ήταν ό,τι καλύτερο, για να μπορώ να σας ακούω και εγώ αλλά κυρίως ο κόσμος που βρίσκεται εκεί έξω και έχει συντονιστεί με τον 984. Ποιοι είναι οι λόγοι που σήμερα σας βγάζουν στους δρόμους με δύο κουβέντες, κύριε Τζουλιαδάκη? Καταρχήν να εκφράσω τα θερμά μου συγκριτήρια για την τραγωδία που συνέβη χθες βράδυ στους οικείους, και με μια ευχή οι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν υπευθυνότητα, να τιμωρηθούν παραδειγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, οι λόγοι που μας βγάζουν στους δρόμους είναι πάρα πολλοί. Είναι ότι αδυνατούμε με τις παρούσες συνθήκες να παράξουν προϊόντα, έτσι. Πολύ απλά σας το λέω. Δηλαδή, τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Δεν γίνεται με αυτή την πραγματικότητα να συνεχίσουμε να ασκούμε γεωργική κτηνοτροφική δραστηριότητα. Αυτό είναι ο πρώτος και κυριότερος λόγος που έχουμε αγανακτήσει. Είναι βέβαια και άλλοι λόγοι. Επίσης, λόγος σοβαρός είναι η καινούργια προγραμματική περίοδος, η καινούργια κάπη, οι καινούργιες επιδοτήσεις που θα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια, έρχεται 27, που βρίσκουν πάλι την Κρήτη παράφορα δικημένη, όπως και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που έχανε 110 εκατομμύρια ευρώ, έχαναν η παραγωγή της Κρήτης κάθε χρόνο έως και φέτος, και κατά συνέπεια όλη η οικονομία του νησιού. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται και διωγγώνεται ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Άλλος λόγος είναι όλο αυτό που έχει γίνει με τα κόκκινα δάνεια, που πολύ καλά γνωρίζει ο κόσμος ότι η περισσότερη αγροτική γη ήταν υποδικευμένη στην παλιά αγροτική, στη συνέχεια στην Πειραιώς και τώρα στα φανς που ακούμε και εμείς τώρα τελευταία. Είναι αδιανόητο παραγωγική γη, δομές συνεταιριστικές και τέτοια πράγματα να φύγουν από τα χέρια αγροτών, και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, οι δασικοί χάρτες που συνεχώς κάθε τρεις και λίγο βρίσκουν λύση, αλλά δεν είναι λύση, αλλά φρικάκια που προσπαθούν να μας ηρεμήσουν και να μας πούν ότι κάτι έγινε, ενώ δεν έγινε τίποτα. Πώς αυτή η καινούργια τροπολογία δεν ικανοποιεί? Κοιτάξτε, χθες μιλούσα με τη Συντονιστική Επιτροπή που ξέρει και το δουλεύει πολύ περισσότερο το θέμα αυτό. Καθόλου δεν ικανοποιεί. Μου είπαν έτσι ξεκάθαρα, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, ότι ήταν ένα τρίκ που στην ουσία δεν φέρει αποτέλεσμα. Τι μου λέτε όλα τώρα? Όλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, έχουν ξεκινήσει το ποτήρι. Δεν το βιώνουν μόνο οι αγρότες, μόνο η παραγωγή. Αν πάτε μία βόλτα, θα πηγαίνετε σίγουρα στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε που έχουν εκτοξευτεί τα ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, που ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, αδυνατεί καν να τα κοιτάξει, όχι να τα αγοράσει και να τα βάλει στο καλάθι του. Δεν ξέρουμε πού θα σύρει, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε και εμείς να το προβλέψουμε. Μάλιστα. Το ένα έρχεται να δέσει και να κουμπώσει με το άλλο, θέλετε να πείτε, κύριε Τζουλιαδάκη, ουσιαστικά. Έτσι, όπως ακριβώς το είπατε. Μάλιστα. Αδυνατούμε να παράξουμε προϊόντα, και όταν τα παράγουμε δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Έτσι. Με αυτά τα λίγα λόγια, όπως και στην αφίσα που βγάλαμε, έτσι, για να ενημερωθεί ο κόσμος, με τέσσερις λέξεις βάλαμε όλο το πρόβλημα. Κύριε Τζουλιαδάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Λέτε ότι, ξέρετε, πάντα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης αδικημένοι είναι, και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο αδικημένοι ήταν και σήμερα αδικημένοι είναι. Δεν μίλησα για τους κτηνοτρόφους, μίλησα γενικά για όλους τους αγρότες.
Ωραία. Αδικία στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αδικία και σε αυτή. Φαντάζομαι ότι αυτή η αδικία, ότι πρέπει από κάποιο σημείο και μετά, όχι απλά να αποκατασταθεί, αλλά όταν γνωρίζουν ποια είναι τα δεδομένα τα υπάρχουν στην ύπαιθρο της Κρήτης. Είσαστε από εκείνους οι οποίοι πολύ συχνά, στο σύνολό σας αναφέρομαι, πρωτογενής τομέας, συχνά πυκνά συναντιέστε, δίνετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προτείνετε λύσεις, ότι είναι απαντές ενήμεροι. Άρα λοιπόν μετά από αυτό, γιατί κανένας δεν δικαιούται στις μέρες μας να λέει ότι δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε, εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα πλέον πολιτικής βούλησης και είναι διαχρονικό αυτό το οποίο γίνεται? Τι συμβαίνει κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, κάποια πράγματα, η αγροτική οικονομία είναι διαχρονικά, όπως καλά το θέσατε. Κάποια άλλα όμως είναι πολιτικά. Είναι πολιτικά. Κακά τα ψέματα, κυρία Δουλγεράκη, η Κρήτη αδικείται τα τελευταία χρόνια, γιατί το πολιτικό παιχνίδι παίζεται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί έχουν τη δύναμη, εκεί έχουν τα μέσα, θα έλεγα εγώ. Μα τι λέτε τώρα, τόσοι βουλευτές σε όλα τα κόμματα και η Κρήτη δεν έχει δύναμη. Τότε δεν έχει καμία αξία τώρα πας να ψηφίσεις. Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα? Τα υπουργεία όμως, κυρία Δουλγεράκη, αν κοιτάξετε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, έχετε δει εσείς κανένα τοπικό υπουργό από εδώ πέρα, από την Κρήτη? Και δυστυχώς στην Ελλάδα για μένα... Συγγνώμη, ενίσχυση της Κρήτης, μισό κύριε Τζουλιαδάκη, ενίσχυση δηλαδή και δύναμη της Κρήτης σημαίνει μόνο αν υπάρχει ένας κρητικός βουλευτής ο οποίος θα μπει στη θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Μα αυτό, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αποδυναμώνει τη φωνή όλων των υπόλοιπων. Έχουν πρόβλημα με αυτό που λέτε όλοι οι βουλευτάδες όλων των κομμάτων, έτσι όπως τίθεται το θέμα. Αυτό πρέπει να το αναλογιστούν αυτοί όμως, κυρία Δουλγεράκη, και κατά συνέπεια και οι ψηφοφόροι τους, αυτούς που τους εκλέγουν κάθε φορά και τους βάζουν εκπρόσωπούς τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να προωθούν και να βρίνουν λύσεις στα προβλήματα της τοπικής περιοχής τους που εκλέγονται. Δυστυχώς όμως, κι ας με διαψεύσει κανείς, η πολιτική χαράζεται, η πίτα μοιράζεται στο εκάστοτε Υπουργείο. Και δυστυχώς, έτσι είναι. Εμάς έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας ότι πρέπει η πολιτική, η αγροτική πολιτική να χαράζεται αναπεριφέρεια. Δεν έχουμε εμείς τις εκτάσεις, να σας πω ένα παράδειγμα, που ο μέσος όρος εδώ του κρητικού παραγωγού, η πλειοψηφία του είναι 20-30 στρέμματα, και οι συνάδελφοί μας στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν από 150 έως 300 στρέμματα. Να μπούμε στην ίδια μοίρα που εμείς είμαστε νησί και έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής, είναι 30% από αυτούς. Εμείς έχουμε την κλιματική αλλαγή που μας έχει αγγίξει και ένα σωρό άλλα θέματα. Δηλαδή εμείς μειονεκτούμε με αυτούς. Δεν γίνεται να μπαίνουμε στο ίδιο σακί και να την κατανομή το πόρο να είμαστε το ίδιο από αυτούς. Μπορεί ένας κτηνοτρόφος που αγοράζει 30-40% τις πρώτες ύλες που παράγει προϊόντα παραπάνω από τη συνάδελφό του της υπόλοιπης Ελλάδος, να τον ανταγωνιστεί? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Τζουλιαδάκη, ότι θα πρέπει να προβληματιστούν από τη στιγμή που έτσι παίζεται το παιχνίδι, και αυτό το πολιτικό παιχνίδι είναι σε βάρος των παραγωγών της Κρήτης, ότι θα πρέπει να προβληματιστούν πολύ περισσότερο με αυτά τα οποία λέτε, για την αδύναμη φωνή που διαθέτουν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν φωνάζουν οι τοπικοί βουλευτές. Εγώ μίλησα για αδύναμη φωνή. Ούτε μπορεί να τα θέτουν τα θέματα συνέχεια στη Βουλή και όλα αυτά, αλλά στην ουσία είναι τους ακούνε, ακούνε τη γνώμη τους. Λέμε και οι δύο, κύριε Τζουλιαδάκη, δεν θα παίζουμε με τις λέξεις, λέμε και οι δύο το ίδιο πράγμα. Εάν τους ακούγανε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, άρα υπάρχει δυνατή φωνή. Αν δεν τους ακούνε έχουν αδύναμη φωνή. Όπως σας το ξαναείπα, η πολιτική χαράζεται στα Υπουργεία. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε φωνή στα Υπουργεία.
Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν ένα χρόνο και όταν ζητούσαμε μία ενίσχυση ικτινοτρόφη μόνο για τις ζωοτροφές, τους είπαμε να μοιράσουν τις ζωοτροφές, αυτό που έχουν στο μυαλό τους να δώσουν, ανά τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών, όπως έκανε με τα λοιπάσματα. Ακούσατε κανένα να διαμαρτυρηθεί η κυρία Δουλγεράκη για τον τρόπο που μίλησαν τα λοιπάσματα? Γιατί ήταν αξιοκρατικός. Κατέθεσε, άνοιξε μια πλατφόρμα, πήγαινε ο κάθε παραγωγός με τα τιμολόγια του και βγάλανε ένα ποσοστό ενίσχυσης και το δίνανε ανάλογα με την αγορά. Κάτι αντίστοιχο ζητήσαμε και εμείς εκείνο το καθί. Εφεύραν ένα τρόπο, τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, και μείναν χιλιάδες παραγωγοί με τεράστιες δίρες και πώλησης και αγοράς ζωοτροφών τελείως απειλές. Και βάλαν κάποιους όρους, εγώ θα τις χαρακτήριζα γελίους, και δεν πληρώθηκαν πραγματική παραγωγή χιλιάδες. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Τα έχετε πει όλα και μετά έχετε πει όλα. Γι' αυτό το λόγο βγαίνετε σήμερα στους δρόμους. Να μας δώσετε λίγο το στίγμα της συνάντησής σας για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Σημείο προς συγκέντρωσης έχουμε το Παγκρίτιο Στάδιο στις 11.30. Φυσικά η προς συγκέντρωση θα είναι βουβή, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς κόρνες, χωρίς μουσικές, χωρίς τίποτα. Εκεί μαζί με τον συνάδελφό μας από την υπόλοιπη Κρήτη θα χαράψουμε το επόμενο βήμα. Θα αποφασίσετε δηλαδή για το πώς θα κινηθείτε. Την υπόλοιπη μέρα, ναι, αυτό. Μάλιστα. Με μηχανοκίνητη να φανταστώ πορεία, είτε μέσω της παραλιακής είτε στους κεντρικούς δρόμους. Αυτό είναι σίγουρο, ναι, ότι θα είναι μηχανοκίνητη πορεία. Τώρα διαδρομή και τέτοια πράγματα θα αποφασίσουμε εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Πότε. Κύριε Τζουλεδάκη, θα είμαστε σε επικοινωνία και για την ενημέρωση των ακροατών του 984. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.